Κυρία Μαριανάκη, ήταν το τσιγάρο αιτία για να νοσήσετε από καρκίνο? Και στο τηλέφωνο μου είπατε ότι θέλω να αναφέρεστε στη λέξη καρκίνο, όχι παρατηνός, όχι ασθένεια. Ακριβώς. Είναι καρκίνος και αν ένας ασθενής δεν συμβιβαστεί, δεν μπορεί και να τον νικήσει. Αυτό μου είπατε στο τηλέφωνο. Θέλω να πω ότι στην οικογένειά μου δεν υπάρχει κανένας άλλος καρκινοπαθής, για να πω ότι υπάρχει κάποια κληρονομικότητα ή από κάπου προήλθε. Το Μάρτιο του 2001 έπαθα ένα ατύχημα με το αυτοκίνητο. Πολλαπλά κατάγματα στο θώρακα, αιμάτωμα στο πνεύμονα. Ψάχνοντας το αιμάτωμα στο πνεύμονα, χωρίς να έχω στο μυαλό μου κάτι ή να έχω κάποια συμπτώματα, τίποτα ανησυχητικό για την υγεία μου τότε, στην ακτινογραφία που έβγαλα βρήκαμε πάρα πολλούς όζους στο πνεύμονα. Αμέσως μου είπαν ότι καπνίζεις πάρα πολύ. Στις περαιτέρω εξετάσεις που έκανα μετά, μαγνητικές, αξονικές και όλα αυτά, διαπιστώσαμε ότι είχαμε καρκίνο, όχι μόνο όζους. Θέλω να πω ότι από αυτούς τους όζους που βρήκαμε τότε, έχω ακόμα. Απλά δεν είναι καρκινοποιημένοι. Παρόλο που εγώ σταμάτησα, το σταμάτησα τώρα σε παρένθεση, έπρεπε κάποιος να με προσβάλλει για να καταλάβω ότι έπρεπε να σταματήσω το τσιγάρο. Κάποια στιγμή που είχα κάποια κιλά υγρά στο πνεύμονα, 40 πυρετό, φοβήθηκε ο γιατρός για πνευμονικό και μου λέει, πήγα στο νοσοκομείο, μου λέει ο γιατρός, ετοιμάσου, τακτοποιήσου και έρχομαι στο δωμάτιο. Το πρώτο που έβγαλα στο κομμωδίνο πάνω ήταν ένας χρυσός αναπτήρας με το μονόγραμμά μου και 2 πακέτα τσιγάρα για να έχω όλο το διάστημα που θα είμαι στην κλινική. Έρχεται ο γιατρός, τα βλέπει, μου λέει με ποιον άλλον είσαι εδώ, με κανένα. Έχεις έρθει μόνη σου, επιμένει ο γιατρός. Να μάλιστα. Λέει αυτά τι νοσ είναι. Δαγκώθηκα, ντράπηκα, εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα το λάθος που έκανα και μου είπε πάρα πολύ απλά, άκου Στέλλα, ή θα έρχεσαι εδώ για να προσπαθήσουμε να σε κάνουμε καλά, χωρίς αυτά ή θα καθίσεις στο σπίτι σου ή θα καπνίζεις όσο θέλεις. Όταν καπνίζατε, κυρία Μαριανάκη, πιστεύατε ποτέ ότι ο καρκίνος θα χτυπούσε τη δική σας πόρτα ή λέγατε δεν γιατί το να σκέφτηκα εμένα? Ποτέ. Ποτέ. Μπορώ να πω ότι ήταν η μοναδική έτσι κακή συνήθεια που είχα, ούτε έπινα, το ξενυχτούσα, τίποτα δεν είχα, μόνο κάπνιζα. Αλλά κάπνιζα 3,5 πακέτα τσιγάρα την ημέρα. Όταν ακούσατε τη διάγνωση, γιατί πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν νοσήσει ποτέ και αποφεύγουν να πούν και τη λέξη καρκίνο. Όταν ακούσατε εσείς ότι πάσχετε από καρκίνο του πνεύμονα, ποια είναι η ψυχολογία ενός ανθρώπου αρχικά? Όσο και αν σας την περιγράψω, δεν θα την καταλάβετε. Αυτό το λέω και το εννοώ. Αισθάνθηκα ότι η ζωή τελειώνει εδώ, αισθάνθηκα ότι έχω ένα παιδί και το αφήνω στον δρόμο, αισθάνθηκα πάρα πολύ ανεύθυνη. Ανεύθυνη για αυτή την ιστορία, την κατάσταση που εγώ μόνη μου προκάλεσα. Αυτό έγινε στην Αθήνα. Εγώ έχω μάθει όταν στενοχωριέμαι πολύ να θέλω να βλέπω θάλασσα. Πήρα ένα ταξί και κατέβηκα στο Φλίσβο και έκατσα εκεί στην παραλία μόνη μου και έκλαψα πάνω από 2 ώρες. Και τώρα που το λέτε, τα μάτια σας είναι διακομμένα. Ναι, διακομμένα. Θέλω να πω ότι εντάξει, τώρα το ξαναβιώνω ελαφρώς, αλλά δεν πειράζει. Είναι ό,τι δεν μπορείς να περιγράψεις με λόγια. Μάζεψα έτσι λίγο τη δύναμη μετά. Μου είπε ο γιατρός φεύγοντας, φεύγεις μην πας Κρήτη, να ξανέρθεις εδώ. Το κατάλαβε ότι ζωρίστηκα πάρα πολύ. Όντως ξαναγύρισα και αρχίσαμε εξετάσεις και διαδικασίες. Έκανα 2 χειρουργία, έκανα όλα όσα μου είπανε να κάνω. Ακόμα σήμερα είμαι σε παρακολούθηση. Προέκυψαν και άλλα θέματα. Αλλά κανένας πραγματικά δεν μπορεί να καταλάβει. Άλλο είναι να ακούω ότι όλοι γύρω μου έχουν καρκίνο από το ότι εγώ έχω καρκίνο. Αυτό δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Αρχίσατε να βλέπετε τη ζωή με έναν διαφορετικό τρόπο. Είπατε ότι δεν θα ξαναδώ το παιδί μου. Θέλω να μου πείτε πώς η οικογένεια το δέχτηκε αυτό. Γιατί είναι και το άλλο σοκ. Ότι η οικογένεια ακούει όταν ένας δικός της άνθρωπος πάσχει από τον καρκίνο. Πώς το αντιμετώπισε η οικογένειά σας? Δεν θα φανταστείτε ότι δεν το είπα ποτέ. Δεν το είπατε? Δεν το είπα στην οικογένειά μου, ήταν οι τελευταίοι που το μάθανε. Τώρα το ιστορικό μου το ξέρουν όλοι. Δεν το είπα γιατί τρόμαξα στην ιδέα ότι θα πέσουν όλοι πάνω μου και θα μου λέει ο ένας κάνει αυτό, ο άλλος μην κάνει αυτό, ο άλλος πήγαινε σε αυτό το γιατρό. Όχι, πήγαινε στον άλλο το γιατρό. Αυτό που έκανα
Είχα ένα γνωστό γιατρό στην Αθήνα, πήγα σε αυτόν, με οδήγησε, έκανα τα χειρουργία μόνη μου, χωρίς να ξέρει κανείς από την οικογένειά μου κάτι. Το μάθανε μετά που η όλη ιστορία είχε μπει σε έναν δρόμο, εν πάση περιπτώσει, και είχαμε... Θα κάνω μια πολύ σκληρή ερώτηση. Στη σκέψη ότι δεν θα ξαναδείτε το παιδί σας, πώς αντιδρούσατε? Αυτό το σκέφτηκα... Ότι δεν θα το ξαναδώ, δεν το σκέφτηκα. Σκέφτηκα ότι φέρθηκα πάρα πολύ ανόητα, επιπόλαια, αφήνοντας ένα παιδί στο δρόμο. Αυτό. Την άλλη στιγμή, σκέφτηκα ότι δεν θα το αφήσω. Το αποφάσισα. Σε εμάς τους καπνιστές, και βάζω για τον εαυτό μου μέσα, τι θέλετε να μας πείτε? Θέλω να πω ότι το τσιγάρο δεν προσδίδει τίποτα, δεν βοηθάει πουθενά, είναι μια κακή συνήθεια και ότι όλο αυτό το πράγμα οδηγεί μόνο σε μια περιπέτεια και πιθανόν να κοστίσει και τη ζωή. Κάτι άλλο δεν μπορεί να δώσει το τσιγάρο. Φοβηθήκατε ποτέ στη διάρκεια αυτής της διαδρομής? Το μόνο και τις δύο φορές που μπήκα μέσα στο χειρουργείο και τις δύο φορές είπα του γιατρού, πρόσεξε, απαγορεύεται να μην βγω. Απαγορεύεται να πεθάνω. Αυτό του είπα. Και μου είπε, θα τα καταφέρεις. Νιώθω πάρα πολύ ωραία που είστε σήμερα εδώ και νιώθω για ένα και μόνο λόγο. Νομίζω ότι σπάνια οι άνθρωποι που πάσχουν από καρκίνο βρίσκουν τη δύναμη να μιλήσουν δημοσίως και να τα πούν έτσι όπως είναι. Και εσείς δεν το βάλατε κάτω, γιατί ο καρκίνος σας σφυροκόπησε, το λέω έτσι λίγο σκληρά, γιατί τρεις μεταστάσεις. Δεν ήταν μεταστάσεις. Τρεις διαφορετικοί καρκίνοι. Και αυτή τη στιγμή είστε σε διαδικασία διάγνωσης για ένα τέταρτο. Το πιο τραγικό είναι ότι όλα ξεκίνησαν με βάση το τσιγάρο για όλα αυτά τα οποία σας συνέβησαν. Εγώ, αν δεν πάθαινα το ατύχημα, μπορεί και να πέθανα και να μην ήξερα γιατί πέθανα. Δεν είχα κανένα σύμπτωμα. Το αποδώσαμε στο τσιγάρο, επειδή εκτός των κυρίων καρκίνων που είχα, είχα και πολλούς όζους που κατά το γιατρό δημιουργούνται όταν καπνίζεις παραπάνω από το κανονικό ή όταν καπνίζεις γενικώς. Όζους. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχω 19 στο πνεύμα. Αλλά είναι υπό παρακολούθηση. Δεν μπορώ να πω ότι έχουν καρκίνο. Σκεφτήκατε ποτέ γιατί σε μένα τρεις διαφορετικοί καρκίνοι και ενδεχομένως ένας τέταρτος? Όχι. Αυτό που σκέφτηκα είναι ότι δεν πρέπει να παραπονιέμαι γιατί είχα φτάσει σε αυτή την ηλικία και δεν είχα πάρει ασπιρίνη. Οπότε κάτι έπρεπε να δώσω κι εγώ. Καπνίζατε όμως? Κάπνιζα πάρα πολύ. Κάπνιζα τα ρόθμα στα 120. Ένα πακέτο από αυτά είναι 1,5 από τα κοινά. Τα τρία τα δικά μου ήταν 5 από τα άλλα. Ο γιατρός μου έκανε την εξής ερώτηση. Πότε προλάβαινες? Πρέπει να κάπνιζες μέρα νύχτα. Για αυτούς που πάσχουν από καρκίνο, γιατί είστε και στο ευζό με τον καρκίνο που κάνει αυτή την εξαιρετική δουλειά. Ναι. Μετά που μπήκα στο σύλλογο άρχισα να το συζητάω πολύ ανοιχτά. Τι μήνυμα στέλνετε σε αυτούς τους ανθρώπους που μπορεί να βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτή την νόσωση? Θέλω να πω σε αυτούς τους ανθρώπους, θα στείλω το μήνυμα ότι δεν σημαίνει ότι όποιος έχει καρκίνο πεθαίνει οπωσδήποτε. Αρκεί να ακούει τους γιατρούς. Έχουμε πάρα πολύ καλούς γιατρούς στο Ηράκλειο. Να κάνει ό,τι του λένε χωρίς εξυπνάδες και χωρίς αντιδράσεις, γιατί η αντίδραση είναι το πρόβλημα των ασθενών περισσότερο, και να μην φοβούνται. Θεωρώ ότι η καλή ψυχολογία βοηθάει πάρα πολύ. Επειδή θα πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για να ανοίξουμε μετά το φάκελο, νομίζω ότι η δική σας συγκλονιστική κατάθεση θέτει τις βάσεις, τουλάχιστον για να προβληματιστούμε οι καπνιστές. Θέλω να κοιτάξετε την κάμερα απέναντι και να απευθυνθείτε στον μέσο κριτικό, για τη μέση κριτική που αυτή τη στιγμή μας βλέπει και καπνίζει στο σπίτι του, σε αυτή την κάμερα. Θέλω να πω, είτε κριτική είτε κριτικός, ο οποίος καπνίζει αυτή τη στιγμή ή γενικώς στη ζωή του, όσο πιο γρήγορα το κόψει, τόσο πιο ασφαλής θα είναι στη ζωή του. Δεν προσθέτει τίποτα στον εαυτό του, απλά προσθέτει χρήματα στις τσέπες αυτών που πλουτίζουν εις βάρος μας. Είναι η κόρη σας εδώ, θα θέλετε να της πείτε κάτι? Το μόνο θα της πω, την αγαπάω πάρα πολύ και είμαι εδώ για αυτή. Είναι, βλέπω μια έντονη συναισθηματική φόρτιση κάθε φορά που μιλάτε για την οικογένειά σας
Και πάρα πολλές φορές η ίδια η οικογένεια μπορεί, η κυρία Σμαριανάκη, να επιβαρύνει έναν ασθενή στη μάχη που δίνει. Εσείς γιατί αποφασίσατε να μην το μοιραστείτε με την οικογένειά σας και να το περάσετε μόνοι σας? Γιατί ήξερα ότι περισσότερο θα τους ταλαιπωρούσα παρά που θα με βοηθούσαν. Οφείλω να ομολογήσω ότι η κόρη μου είναι δίπλα μου. Mm-hmm. Τα ξέρει όλα. Εκτός τον καρκίνο του πνεύμονα που το αντιμετώπισα μόνη μου, όλα τα άλλα τα κάνουμε παρέα. Τώρα περιμένετε εξετάσεις. Αντιμετωπίσατε τρεις διαφορετικούς καρκίνους και τώρα περιμένετε αποτελέσματα. Τώρα πρέπει να ολοκληρώσω κάποιες εξετάσεις για το σηκώτη. Mm-hmm. Να ολοκληρώσω. Αν αυτές οι εξετάσεις δεν είναι καλές, είστε έτοιμοι να συνεχίσετε τη μάχη? Οφείλω να ομολογήσω ότι είμαι κάπως κουρασμένη, αλλά θα τα καταφέρω. Εμείς σας το ευχόμαστε ολόψυχα και νομίζω ότι θα τα καταφέρετε, γιατί η δύναμη της ψυχής σας είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δύναμη της ασθένειας. Και πάρα πολλές φορές έχω ακούσει ανθρώπους που αντιμετώπισαν αυτό το πρόβλημα και τα κατάφεραν, ότι καμιά επιστήμη δεν μπορεί να φτάσει στο μεγαλείο της δύναμης του μυαλού αν καταφέρει το ίδιο το μυαλό να συμβαδίσει με την επιστήμη. Συμφωνώ. Και να την νικήσει. Απόλυτα. Και είπατε κάτι πολύ σημαντικό, ότι ο κάθε ανθρώπινος οργανισμός είναι διαφορετικός.